από το θέατρο. Ήσασταν μπροστά στο περιστατικό? Εγώ δεν ήμουν μπροστά, εγώ τη βρήκα τη Σοφία στο πάτωμα. Η ουσία είναι, ο ίδιος λέει ότι κλώτσε την πόρτα του καμαρινιού και την έσπρωξε. Η κυρία Κονιμεταξά που ήταν δίπλα όμως και το είδε όλο, την έπιασε από το λαιμό και την πέταξε κάτω. Αυτό γιατί έγινε όμως? Για ασήμαντα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το θέατρο, με τη σκηνή επάνω. Κάτι αισθάνθηκε ο κύριος Παπαγιάννης ότι του έκανε κάτι επίτηδες επάνω στη σκηνή και έχασε ένα αστείο. Υπήρχαν και άλλες φορές που είχαν έρθει σε διαμάχη, όχι, με υποχαιρίξη? Γιατί έγινε ξαφνικό αυτό? Μάλλον έχουμε πολύ καλή σχέση και η παράσταση, δόξα τω Θεώ, πήγαινε μια χαρά και η συγκεκριμένη παράσταση τελείωσε μια χαρά. Όλοι ήμασταν ωραία. Μετά δεν ξέρω πώς έπαθε αυτή την έξαρση και πώς τόσο πολύ εξεράγει ο κύριος Παπαγιάννης. Και συμβαίνουν αυτά στα θέατρα, αλλά δεν συμβαίνουν να δέρνουν τους συναδέλφους μας. Είναι πραγματικά σοκαριστικό και για μας που το βιώσαμε όπως το βιώσαμε, πόσο μάλλον για την κυρία Παυλίδου. Εσείς μεταφέρατε την κυρία Παυλίδου στο νοσοκομείο, της παρήχατε? Όχι. Μόνη της πήγε στο νοσοκομείο. Το έχει κάνει μήνυση. Εμένα δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Με ενδιαφέρει πώς μπορεί ένας άνθρωπος να έπραξε κατά αυτόν τον τρόπο. Και εγώ έχω ξενερώσει και έχω στεναχωρηθεί ιδιαίτερα με όλο αυτό. Τώρα το τι έχει ο καθένας μέσα στο μυαλό του, τι να σας πω. Μετά από αυτό εσείς θα ξανασυνεργαστείτε με τον Μάνο Παπαγιάννη? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε επαγγελματίες γιατί κάνουμε μια δουλειά και σήμερα πρέπει να φύγω να πάω στο θέατρο. Mm-hmm. Η παράσταση συνεχίζεται, υπάρχει μια προσωρινή αντικατάσταση από την ηθοποιό που έπαιζε πέρσι τον αντίστοιχο ρόλο, mm-hmm. την κυρία, την Αγγελική. Η Αγγελική Δαλιάνη. Ναι. Άρα δεν θα είναι η Σοφία Παυλίδου? Μέχρι και σήμερα σίγουρα όχι, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει και αναρωτική άδεια από τον γιατρό γιατί χτύπησε το πόδι της πέφτοντας. Είπατε ότι έχετε ξαναδεί τον Μάνο Παπαγιάννη να εκνευρίζεται και να σπάει πράγματα στο καμαρίνι του? Όχι να σπάει, φώναζε μέσα στο καμαρίνι, αλλά αυτό, ξέρετε, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και γίνονται. Το να φτάνουμε όμως σε καταστάσεις βίαιης συμπεριφοράς, αυτό δεν είναι κάτι. Το σύνθεση και είναι το μόνο που με ενοχλεί την όλη υπόθεση.